για έναν από τους πιο ταλαιπωρημένους κλάδους από την πανδημία και τα σοβαρά προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν, μίλησε στην κάμερα του ΣΤΑΡΤ η Άννα Βασιλάκη, γραμματέας της Ένωσης Διπλωματούχων Ξεναγών, Ιωνίων Ίσων και Δυτικής Ελλάδας. Μάλιστα, όπως αναφέρει, κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν 50 έσημα την τρέχουσα χρονιά, τα οποία όμως δεν είναι ικανά να εξασφαλίσουν στου ξεναγούς το δικαίωμα του επιδόματος ανεργία. Είναι ένα θέμα που μα αφορά όλου του ξεναγούς και πανελλαδικά, όχι μόνο εδώ στην Κέρκυρα. Ε, Το πρόβλημά μα είναι ότι εμεί ε, τα δύο χρόνια που πληγήκαμε από τον κορονοϊό, κατορθώσαμε για το τρέχον έτο ε, να έχουμε μόνο 50 ένσημα. Αυτά τα 50 ένσημα δεν μα διασφαλίζουν, δυστυχώ, το δικαίωμα στο επίδομα ανεργία για τρει μήνε. Έχουμε πιέσει όλους τους φορείς, και βουλευτές και υποξέν, η Πανελλήνια Μοσπονδία Ξεναγών, ούτω ώστε να μπούμε σε κάποια ρύθμιση με άλλα επαγγέλματα και να διεκδικήσουμε αυτό το επίδομα ανεργίας που θεωρώ ότι είναι απαραίτητο για όλους τους ξεναγούς. Ε, Συνάδελφοί σας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. Βεβαίως. Α, τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά η περσινή χρονιά, ήταν μια χρονιά στην οποία εμείς ξεναγεί δουλέψαμε σχεδόν ελάχιστα, για να μην πω καθόλου. Φέτος, από τα μέσα Ιουλίου, α, ένα, θα έλεγα, 50% δούλεψε α, με, κάποιες, με κάποια tour. Α, όλα αυτά όμως δεν επαρκούν. Ε, είχαμε, φανταστείτε, για το προηγούμενο έτος η, η οικονομική βοήθεια από την κυβέρνηση ήταν 1.864 ευρώ ε, για 18 μήνες. Αν τα διαιρέσετε μπορείτε να καταλάβετε πόσο μικρό είναι το ποσό για το κάθε μήνα. Ε, γι' αυτό λοιπόν και εμείς θεωρούμε απαραίτητο αυτό το επίδομα ανεργίας. Υπάρχουν και ξεναγοί οποίοι δυστυχώς ε, μην αντέχοντας την κρίση έχουν αλλάξει επάγγελμα.